μια έντονη ανησυχία για το πού θα βρεθούν τα χρήματα για την λύση του Κυπριακού. Και περισσότερη ανησυχία δεν είναι στο πού θα βρεθούν, αλλά στο μην κληθούν οι πολίτες αυτού του τόπου να πληρώσουν τη λύση για το Κυπριακό με ένα δάνειο, ας πούμε, όσο ευνοϊκό και αν είναι αυτό, τη στιγμή που έχουν βγει από μια οικονομική κρίση, τις οποίες οι συνέπειες βιώνουν ακόμα, έτσι. Οπότε είναι αυτό ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ έντονα και αντιλαμβάνομαι δεν έχει και βρεθεί απάντηση ακόμα, έτσι. Μια πολύ εύλογη ανησυχία από μέρος του Κυπριακού λαού, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα για τους Ελληνοκύπριους, ότι το 2013 κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, στην οποία καταφέραμε σιγά σιγά να ανταπεξέλθουμε, βασικά λόγω της υπομονής, της θυσίας, της ανοχής του Κυπριακού λαού. Γιατί αντιλαμβάνεστε, χωρίς αυτή την στάση από πλευράς του Κυπριακού λαού, δεν θα ήταν εφικτό να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, να ξεκινήσω ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Κυπριακός λαός να κληθεί να πληρώσει το όποιο κόστος της λύσης του Κυπριακού. Άρα, μιλάμε με λίγα λόγια, μας λέτε ότι δεν θα γίνει δάνειο για αυτό. Δεν θα κληθεί ο Κυπριακός λαός. Να σας πω τι γίνεται. Θέλω να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ναι. Βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες μελέτες από αυτούς τους οργανισμούς. Και οι μελέτες αυτές, κύριε Βαγγέλο, δεν αφορούν μόνο το κόστος της λύσης. Την οικονομική, αν θέλετε, το κόστος που θα. Τα λεφτά που θα χρειαστούν την πρώτη μέρα για να λειτουργήσει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτές οι μελέτες εξετάζουν γενικότερα την οικονομική βιωσιμότητα της λύσης. Και όταν λέμε βιωσιμότητα, πέραν από το κόστος, εννοούμε και τις προοπτικές που δημιουργούνται. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να λειτουργήσει αποτελεσματικά την πρώτη μέρα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και προοπτικές που να το σε λίγα χρόνια οικονομικά να το κατατάσσουν στην περιοχή ως ένα κράτος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ούτω καθεξής, και ό,τι συνεπάγεται μέσα από αυτό. Άρα θα πρέπει να έχουμε ενώπιον μας τις μελέτες. Ακολούθως υπάρχουν προσέγγισεις. Θα σας δώσω για παράδειγμα μια προσέγγιση η οποία γίνεται από όλους κατανοητή. Μάλιστα σε κάποιες των περιπτώσεων είναι οι συνομιλητές μας που θέτουν στο τραπέζι αυτή την θέση. Ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, θα πρέπει να επομιστεί ένα σημαντικό μέρος του κόστους της λύσης. Ναι. Άρα θα πρέπει να αναμένουμε να έχουμε ενώπιον μας πραγματικά δεδομένα και ακολούθως βάσει των πραγματικών δεδομένων θα απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πάντως τη δέσμευση την είπατε, δεν θα κληθεί ο κόσμος. Δεν θα κληθεί ο Κυπριακός λαός. Δεν μπορεί να ζητήσεις από ένα Ελληνοκύπριο ή από ένα Τουρκοκύπριο που έχασε την περιουσία του το 1974 να πληρώσει σήμερα για το κόστος, για παράδειγμα, ή για την αποζημίωση της περιουσίας του μετά από τόσα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο.